Πάμε. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Εφημερίδα Πελοπόννησο και το Φαρμακευτικό Σύλλογο Αχαΐας για τη σημερινή πρωινή ημερίδα που κάναμε για τον επανασχεδιασμό της φαρμακευτικής πολιτικής. Για περίπου 3,5 ώρες είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με όλους τους εμπλεκομένους γύρω από την πολιτική φαρμάκου. Πιστεύω να λύσαμε αρκετές από τις παρεξηγήσεις. Διαφωνίες μπορεί να έχουμε ως προς τις προθέσεις κατά νόσημων, δεν μπορεί να υπάρχει καμία αμφιβολία. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω γιατί υπήρξε μια πολύ πραγματικά επικοδομητική συζήτηση. Πρέπει να πω ότι το σημερινό ταξίδι έγινε επ' αφορμή επανειλημμένων οφείλων για να κάνω ταξίδι από τον υποψήφιο Περιφερειάρχη στην Δυτική Ελλάδα, τον κύριο Κατσανιώτη, τον οποίο θερμά ευχαριστώ για την παρόπληση να έρθω, και βεβαίως του βουλευτού μου και αγαπημένου μου φίλου του Θανάση Νταμπλού. Είχαμε την ευκαιρία μετά από την εκδήλωση να επισκεφθούμε από κοινού όλα τα νοσοκομεία. Και τον Άγιο Ανδρέα, και το νοσοκομείο Θώρακος, και το Καραμαντάνιο, και το νοσοκομείο του Ρίου. Σε όλα τα νοσοκομεία υπήρξε ένα πολύ καλό κλίμα. Θα στεναχωρήσω, τα τηλεοπτικά μέσα δεν είχαν πλάνα με φασαρίες, δεν υπήρξαν πουθενά φασαρίες από τη συνήθεις. Αντιθέτως, υπήρξε σε όλα τα νοσοκομεία διάθεση για να κάνουμε μια αντικειμενική και πραγματική καταγραφή των προβλημάτων και να βρούμε λύσεις. Αφετηριακά, θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος διότι πήγα σε πάρα πολλούς θαλάμους ασθενών. Και στον Άγιο Ανδρέα, και στο Καραμανδάνι, και στο νοσοκομείο Θώρακος, και στο Ρίο. Ρώτησα πάρα πολλούς ασθενείς ο ίδιος εάν είναι ευχαριστημένοι από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και εισέπραξα θερμές ευχαριστίες και διθυραμμικά σχόλια για το πόσο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό βοηθάει τους ασθενείς και ότι περιθάλπηκαν τον καλύτερο τρόπο. Και αυτό είναι ευτυχές, παρά τη συνεχή γκρίνια, το σύστημα λειτουργεί και λειτουργεί αξιόπιστα και πρέπει να το λέμε και να μην το χτυπάμε μόνοι μας περισσότερο από ό,τι αξίζει. Θέλω να πω ότι είχαμε μια επιτόπια παρακολούθηση των έργων για τη νέα φτέρια στον Άγιο Ανδρέα. Υπενθυμίζω ότι ήταν ένα έργο που είχε σταματήσει για πάρα πολλά χρόνια, το έχουμε ξεμπλοκάρει και πλέον προχωράει με πολύ ταχύς ρυθμούς. Πιστεύω ότι το Νοέμβριο του 2015 θα είναι με το κλειδί στο χέρι έτοιμο να λειτουργήσει, όπως λέει το χρονοδιάγραμμα. Να πω ότι στο νοσοκομείο Θώρακος, το οποίο υπήρχε και η μεγαλύτερη έτσι, ένταση κατά το παρελθόν, είχαμε τους εργαζομένους και τη διοίκηση και τη διοίκηση του νοσοκομείου του Αγίου Ανδρέα που ήταν παρόντες μαζί μου για να κάνουμε συνολικά την κουβέντα. Μια πολύ επικοδομητική και πολύ ειλικρινή συζήτηση για το τι πρέπει να κάνουμε και τι χρονοδιάγραμμα πρέπει να θέσουμε. Είναι προφανές ότι το νοσοκομείο Θώρακος δεν μπορεί να κλείσει τώρα, όπως υπάρχει ανησυχία. Επίσης, όμως, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάρα πολύ καιρό ακόμα αυτή η εικόνα ενός νοσοκομείου Θώρακος ξεπομένου από υπόλοιπες απαραίτητες κλινικές για δύο νοσοκομεία. Η δικαιολογία ότι αυτό συμβαίνει εδώ και 32 χρόνια δεν είναι επαρκής δικαιολογία για το κράτος. Το κράτος πρέπει να φροντίσει να κάνει το επόμενο βήμα και πιστεύω ότι μέχρι τον Νοέμβριο του 2015 θα έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά του νοσοκομείου στον Άγιο Ανδρέα. Το χρονοδιάγραμμα και τη διαδικασία θα την συζητάμε πάντοτε και θα την προανακοινώνουμε, δεν μπορεί να υπάρξει ενθουσιασμός για κανέναν. Το νοσοκομείο του Ρίο τώρα είναι ένα νοσοκομείο το οποίο ασφαλώς είναι για μας νοσοκομείο πρώτης προτεραιότητας. Θέλω να εκφράσω την ανησυχία μου για την απένταξη κρίσιμων μηχανημάτων για το νοσοκομείο, όπως πρόσφατα αποφάσισε η Περιφέρεια. Το νοσοκομείο αυτό πρέπει να το ενισχύσουμε σε μηχανολογικό εξοπλισμό. Ο μαγνητικός που έχει είναι παλιός και είναι έτοιμος να τεθεί εκτός λειτουργίας. Δεν μπορεί να μείνει ένα τέτοιο νοσοκομείο χωρίς σύγχρονο μαγνητικό τομογράφο. Πιστεύω ότι αυτή η απόφαση θα επανεξεταστεί. Τη θεωρώ όλος διόλου λανθασμένη. Περαιτέρω με τη διάθεσή σας για ερωτήσεις.